Γεια σας κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε ακόμα ένα βίντεο. Θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε ένα PID Line Follower το robot. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε και το πρόγραμμα. Λοιπόν, αρχικά θα σας δείξουμε λίγο το robot, μετά θα το διαλύσουμε και θα το ξαναφτιάξουμε. Έχουμε και λέμε. Αρχικά θα σας πω για τους αισθητήρες. Έχουν μία τρύπα από ό,τι βλέπετε από το έδαφος και μία τρύπα μεταξύ τους. Παρεπτόντως, τις ρόδες έχουμε αυτά εδώ ώστε να τα στηρίζουν, ώστε να τις στηρίζουν για να μην κουνιούνται πολύ από ό,τι βλέπετε. Λοιπόν, έχουμε και από πίσω αυτά, παρόλο που φαίνεται ότι θα έχει μεγάλη τριβή, στην πραγματικότητα δεν έχει και μας δίνει σταθεροποίηση στο ρομπότ. Αυτά λοιπόν, τώρα θα πάμε να το διαλύσουμε. Λοιπόν, θα το διαλύσουμε λίγο γρήγορα και πάμε. Ωραία, αφού το λύσαμε θα το δέσουμε, δηλαδή θα το ξαναφτιάξουμε. Λοιπόν, εμένα μ' αρέσει να αρχίζω από τις ρόδες, δηλαδή να βάζω τις ρόδες στους κινητήρες. Ξεκινάμε εδώ. Εδώ πέρα. Βάζουμε δύο πασαλάκια. Ένα, δύο. Παίρνουμε ένα εφτάρι, μπιμ. Και το κουμπώνουμε εδώ. Παίρνουμε και την άλλη ρόδα. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Εδώ. Εδώ. Και πού ντονατώ. Εδώ. Ωραία. Τώρα παίρνουμε αυτόν τον άξονα που έχει και μια τάπα. Εδώ. Τι είναι τέλος πάντων, ένα stop. Πεντάρις νομίζω πως είναι. Και παίρνουμε αυτό εδώ το υλικό. Το περνάμε από τον άξονα, μετά παίρνουμε ένα κιτρινάκι, το περνάμε και αυτό από τον άξονα, μετά περνάμε τη ρόδα από τον άξονα, από την πλευρά που έχει το beam, δηλαδή έτσι, ωραία, και μετά περνάμε και το κιτρινάκι το τελευταίο και ύστερα το βάζουμε στον κινητήρα. Κάνουμε το ίδιο και για το άλλο. Άξονας. Το κουμπώνουμε εδώ. Αυτό. Βάζουμε το beam. Βάζουμε τη ρόδα. Και τέλος βάζουμε το κιτρινάκι που αυτή τη φορά είναι γκρι. Τέλος πάντων. Και το βάζουμε στο κινητήρα. Τώρα ξεκινάμε με τον αριστερό, με τον δεξί κινητήρα. Παίρνουμε ένα καλώδιο. Το βάζουμε εδώ. Ωραία. Παίρνουμε δύο τριάριδες άξονες. Τους βάζουμε τον ένα εδώ. Ωραία. Να είναι έτσι. Και τον άλλον επίσης εδώ έτσι. Ωραία. Τώρα παίρνουμε αυτό, το κουμπώνουμε ώστε αυτή η πλευρά, αυτό εδώ, να κοιτάει προς την πλευρά του κινητήρα και όχι προς τα έξω, από την πλευρά του κινητήρα. Ωραία. Παίρνουμε αυτό, ένα ήττα, όπως το λέω εγώ, το κουμπώνουμε έτσι, εδώ πέρα. Παίρνουμε ένα μπλε. Παίρνουμε ένα μπλε, το κουμπώνουμε εδώ. Παίρνουμε ένα γκρι, το κουμπώνουμε εδώ. Εδώ, έτσι. Δείτε, έτσι. Αυτό. Αυτά. Έτσι. Ωραία. Παίρνουμε ένα γάμα, το κουμπώνουμε εδώ.
μια στιγμή να δω αν πιάνεται στην κάμερα. Ναι, φαίνεται. Παίρνουμε αυτό. Το κουμπώνουμε έτσι. Εδώ. Όπα. Δείτε, πρέπει να κοιτάει έτσι ο κινητήρας, να είναι έτσι γάμα εδώ πέρα, να κοιτάει προς τα κάτω, και ο κινητήρας αυτά εδώ τα παλουκάκια, τα τριάρια που έχει από πάνω, να κοιτάνε από πάνω. Ωραία. Τώρα παίρνουμε αυτό, ένα ήττα, και το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε άλλο ένα ήττα και το βάζουμε εδώ έτσι. Ωραία. Παίρνουμε ένα τέτοιο και για λόγους ομορφιάς παίρνουμε έτσι. Παίρνουμε αυτά τα δύο και βάζουμε έτσι, το φτιάχνουμε και το κουμπώνουμε εδώ πέρα έτσι. Για λόγους ομορφιάς αυτό δεν χρειάζεται. Παρεπτόντως αυτό που είναι βασικό, το χρειαζόμαστε, είναι να κουμπώσουμε εδώ αυτό. Εδώ, αυτό, εδώ, αυτό, εδώ, αυτό, και από τις τέσσερις πλευρές. Παίρνουμε τώρα αυτό και το κουμπώνουμε έτσι εδώ πέρα. Δείτε, έτσι και έτσι. Μια χαρά. Τώρα και πάλι για λόγους ομορφιάς. Παίρνουμε αυτά εδώ τα κομμάτια, αυτή τη φορά εδώ πέρα, άμα θέλετε να το ομορφύνετε κι εσείς το δικό σας ρομπότ, το κουμπώνουμε, το παίρνουμε έτσι και το κουμπώνουμε εδώ έτσι. Μια χαρά δεν είναι, μια χαρά. Και τώρα κάνουμε το ίδιο στον άλλον κινητήρα. Παίρνουμε το καλώδιο, το βάζουμε εδώ, εδώ. Ωραία, παίρνουμε τριάρι, το βάζουμε εδώ, κουμπώνουμε το άλλο τριάρι, κριάρι πήγα να πω. Εδώ, παίρνουμε αυτό, το κουμπώνουμε εδώ. Παίρνουμε αυτό, το κουμπώνουμε εδώ. Ύστερα παίρνουμε αυτό, το κουμπώνουμε εδώ. Αυτό το κουμπώνουμε εδώ. Γενικά είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς. Είναι ακριβώς ίδια. Οπότε θα το κάνω λίγο πιο γρήγορα, να μην χάνουμε χρόνο. Αυτό το βάζουμε εδώ. Ωραία. Παίρνουμε ένα τέτοιο, δύο τέτοια, τρία τέτοια, τέσσερα τέτοια, ένα τέτοιο, δύο τέτοια, ένα τέτοιο. Το βάζουμε εδώ, έτσι το κουμπώνουμε, έτσι το κουμπώνουμε, εδώ πέρα, ωραία, το κουμπώνουμε εδώ, έτσι, ωραία. Και τώρα που το έχουμε έτοιμο, και την άλλη, που έχουμε έτοιμη και την άλλη πλευρά, κάνουμε αυτό εδώ. Βάζουμε ένα πασαλάκι εδώ, ένα πασαλάκι από την άλλη. Ωραία, έτσι, εδώ και εδώ. Το ίδιο κάνουμε και από αυτή την πλευρά. Βάζουμε ένα πασαλάκι και άλλο ένα πασαλάκι. Ωραία. Και τώρα, με προσοχή, ίσως είναι ένα από τα πολύ δύσκολα κομμάτια του ρομπότ, να
προσοχή, μη σπάσει το καλώδιο. Κουμπώνουμε έτσι, εδώ πέρα, το 15άρι. Το έχουμε κουμπώσει εδώ πέρα, ξέχασα να το δείξω. Εδώ. Και το κουμπώνουμε έτσι. Εδώ πέρα. Ωραία, το ίδιο κάνουμε και από το άλλο, το 15άρι. Το βάζουμε λίγο γρήγορα, ωραία. Και τώρα, αυτό που κάνουμε είναι, φτιάχνουμε 4 τέτοια. 4 τέτοια. 1, 2, 3 και 4. Ωραία. Το κουμπώνουμε το 1. Μια τρύπα μετά το μπλε, αν βλέπετε, εδώ. Εδώ, λάθος μου. Ωραία. Το ίδιο κάνουμε και απέναντι. Στην απέναντι. Κάνουμε και εδώ το ίδιο. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε ένα τέτοιο και ένα τέτοιο. Τα κουμπώνουμε μαζί. Μετά παίρνουμε δύο πασαλάκια. Το ένα το βάζουμε εδώ και το άλλο εδώ. Είτε έτσι. Φτιάχνουμε άλλο ένα τέτοιο. Εδώ και εδώ. Ένα εδώ. Και ένα εδώ. Και το κουμπώνουμε το ένα εδώ πέρα. Εδώ και το άλλο εδώ πέρα. Τώρα είστε έτοιμοι να βάλουμε το brick. Ωραία, ελπίζω ναι. Λοιπόν, παίρνουμε δύο μπλε, δύο τέτοια μπλε. Το βάζουμε το ένα, το περνάμε από εδώ, εδώ έτσι. Και το άλλο το περνάμε από εδώ, ώστε να περνάει μέσα από αυτό εδώ το ήττα που έχουμε βάλει, που είχαμε βάλει πριν. Ωραία. Μετά πάνω στο brick. Όπως είχα πει και πριν, αυτό δεν έχει τριβή. Η οθόνη να κοιτάει από αυτή την πλευρά, δείτε. Να κοιτάει από αυτή την πλευρά. Έτσι. Έτσι να κοιτάει η οθόνη. Και όπως είχα πει και πριν, αυτά δίνουν σταθεροποίηση στο ρομπότ. Ωραία. Δείτε πιο σταθερό είναι τώρα. Και λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι να, από ό,τι βλέπετε, κουνιέται το brick αρκετά. Επομένως, παίρνουμε ένα ήττα. Το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε άλλο ένα ήττα, το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε ένα μπλε, το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε άλλο ένα μπλε, το βάζουμε και αυτό εδώ. Έτσι. Ωραία. Εδώ. Τώρα παίρνουμε δύο τέτοια, που είναι ουσιαστικά ένα beam. Και το βάζουμε και τα βάζουμε εδώ. Ούτε αυτά είναι πολύ αναγκαία, δηλαδή άμα δεν τα έχετε δεν χάθηκε ο κόσμος. Αλλά εντάξει, είναι καλό να τα βάλουμε. Εντάξει, μπορείτε να μην τα βάλετε κι εσείς. Τέλος πάντων, βάζουμε τα δύο 15άρια έτσι. Δείτε, ωραία. Λοιπόν, τώρα αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε τους αισθητήρες και τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε ένα τέτοιο υλικό. Ωραία. Το βάζουμε εδώ. Παίρνουμε ένα πασαλάκι και το κουμπώνουμε. Κάνουμε 4 τέτοια. 2, 3, 4. Θα τα χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Τώρα, παίρνουμε
ένα τέτοιο, το κουμπώνουμε εδώ. Παίρνουμε άλλο ένα τέτοιο, το κουμπώνουμε εδώ. Και ύστερα τα κουμπώνουμε όλα μαζί εδώ. Το ίδιο κάνουμε και από την άλλη πλευρά, αλλά να είναι έτσι. Εδώ, εδώ και εδώ. Τώρα, σας προτείνω να βάλετε πρώτον, να βάλετε την πλευρά. Είναι δύο τέτοια, ωραία. Να βάλετε αυτή την πλευρά, αυτό εδώ, όχι το πασαλάκι. Να είναι στο γάμα. Και το πασαλάκι να είναι στους αισθητήρες. Μετά θα βάλουμε τους αισθητήρες, εντάξει. Νομίζω πως είναι λίγο προφανές. Το βάζουμε εδώ. Και το βάζουμε και εδώ. Ωραία, έτσι. Μετά τα ισιώνουμε αυτά. Ωραία. Και προσπαθούμε να κουμπώσουμε αυτό εδώ, έτσι. Ο ένας αισθητήρας και ο άλλος έτσι. Και είναι έτοιμο το ρομπότ μας. Μας μένει ένα πολύ βασικό, τα καλώδια. Λοιπόν, ωραία, παίρνουμε αυτό, το βάζουμε. Υπενθυμίζω συγγνώμη, υπενθυμίζω, οι αισθητήρες είναι 1, 2, 3, 4 και οι κινητήρες ABCD. Το περνάμε από εδώ. Ωραία, περνάμε από εδώ το καλώδιο. Το περνάμε δεύτερη φορά. Το περνάμε και τρίτη άμα θέλετε, γιατί είναι 50. Σε εσάς άμα είναι 35 εκατοστά, τότε να μην το περάσετε και δεύτερη φορά. Λοιπόν, τώρα ο αριστερός αισθητήρας είναι ο 2. Νομίζω πριν τα είπα λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως τώρα είμαι σίγουρος πως είναι ο 2 ο αριστερός και ο 3 είναι ο δεξής. Παίρνουμε και το άλλο καλώδιο. Το περνάμε μία φορά από εδώ. Εδώ παίρνουμε χρυσό μου. Ωραία. Και το βάζουμε στη θύρα 3. Ωραία, βάζουμε και τους κινητήρες. Ο αριστερός ο B και ο δεξής ο C. Λοιπόν, τώρα έχουμε έτοιμο το ρομπότ. Αυτό ήταν το βίντεο. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξουμε πώς να φτιάχνετε το πρόγραμμα για το ρομπότ, ώστε αυτό το ρομπότ να μπορεί να δουλέψει. Κάντε ένα like και subscribe άμα μπορείτε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Γεια σας.